Γεια σας ομορφιές μου, welcome to my channel again, welcome στο part 2 από το Καβάλα Vlog. Τι μου κάνετε, πως είστε, σήμερα, πως είστε. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη και ετοιμαστήκαμε όπως βλέπεις για να πάμε για πρωινό. Μια πολύ καλή επιλογή για πρωινό είναι το brunch. Είπαμε να πάμε σε ένα καινούριο μαγαζί, το οποίο άνοιξε φέτος στην Καβάλα, το οποίο δεν έχω πάει. Και είπα, γιατί να μην πάρεις και εδώ πέρα τα παιδιά, πάμε για brunch. Τι κάνετε, πώς είσαστε, πώς είναι η μέρα σας? Έλα, Λενάκη, πες το λίγο. Έλα, πάμε τόσο. Μας εντοπίστε, έχουμε να παραγγείλουμε, θα πάμε brunch. Τι θα πάρει, θα πάρουμε brunch, το καθιερωμένο brunch. Έχω σκάσει, παιδιά, οι φύτρες πάνε, δεν ξέρω που πάνε. Είμαι σαν τον Εφούλη, αλλά ο Εφούλης ήταν τα μαλάκια πάνε. Εγώ είμαι... και τον δεκάστης. Είναι δυνατόν. Τι θα πάρουμε. Λοιπόν, θα σας δείξω τι θα πάρουμε. Πεινάω, αλλά παρόλα αυτά ζεσταίνομαι παράλληλα. Πώς γίνεται αυτό? Περιμένουμε και άλλη μία φίλη μας. Θα έρθει. Είναι τίγκα το μαγαζί, έτσι καλές δουλειές να έχετε. Το βίντεο δεν είναι χορηγούμενο. Παρόλα αυτά ξέχασα να σας πω ότι φτάσαμε στο αυγοκάντο. Okay. Αυγοκάντο. Αυγοκάντο ή αυγοκάντο. Πάρε ένα αυγό και κάντο. Λοιπόν, εγώ κορίτσια θα πάρω ένα κρόκ μαντάμ. Γιατί κάτι στο χωριό μου. Τι. Στο χωριό μου, το χωριό μου είναι η Καβάλα. Άρα έχει κρόκ μαντάμ. Από Καβάλα είναι χωριό. Πόλη είναι. Ωραία. Το κεφαλάρι έχει κρόκ μαντάμ. Το κεφαλάρι έχει τα πάντα. Εσύ στο χωριό σου έχεις κρόκ μαντάμ. Στον πύργο, στη σπιάτσα. Πράγματα. Τώρα θα σου έλεγα τι έχει η σπιάτσα, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο κατάλογος είναι πάρα πολύ ωραίος. Μπορείτε να βρείτε pancake και αλμυρά και γλυκά, αλλά και croque madame και Monte Cristo και sweet egg bread με τσουρέκι. Και από πίσω τι έχει? Α, αναψυκτικά, χυμούς και coffee. Και γεια σας ξανά. Okay. Έχει δουλειά, είναι business το παιδί, είναι business. Και γεια σας ξανά, έχουν περάσει κάποιες ώρες από το brunch που τα είπαμε. Πραγματικά είναι μεσημέρι, πάει 5 παρά, εγώ όμως ακόμα δεν πεινάω. Παρόλα αυτά πήγαμε στη θεία μου να πάρουμε φαγητό, γιατί ξέρει ότι μας αρέσει πάρα πολύ το μυδαπίλαφο, οπότε μας έφτιαξε και πήγαμε και το πήραμε. Παρόλα αυτά εγώ δεν το άγγιξα, έχω σκάσει. Όμως παρόλα αυτά δεν ξέρω μετά το μπάνιο τι θα γίνει. Και αν προκύψει κάτι στο μπάνιο, ξέρεις, φαγάκι, αλλά μέχρι στιγμής δεν το άγγιξα το μυδοπίλαφο, έχω να σου πω. Και μ' αρέσει τόσο πολύ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άνοιξα πολύ την κάμερα για να σου κάνω το upgrade σε τι φάση είμαστε τώρα. Έχουμε βάλει εδώ πέρα τις μαγιουδάρες μας και θα πάμε στην Ηρακλίτσα για μπανάκι, στο Frog. Δεν έχω ξαναπάει, είναι από τη μεριά της Ρέμβης, θα σε πάρω μαζί μου εννοείται. Και κάπου εδώ πέρα θέλω να σου πω ότι δεν σε πήρα μαζί μου στην Καλαμίτσα που σου έλεγα τις καθημερινές. Πηγαίναμε στην Καλαμίτσα, είναι πάρα πολύ κοντά. Εδώ πέρα εξάλλου οι αποστάσεις στην Καβάλα είναι μηδαμινές, δηλαδή τι να κλάσουνε μπροστά στις αθηναϊκές αποστάσεις. Δεν σε πήρα μαζί και να σου πω και την αλήθεια, ήθελα λίγο έτσι να απολαύσω την καθημερινότητα, την καλοκαιρινή καθημερινότητα. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή η παρέα δεν είναι πολύ των social και πολύ των πλατφορμών, δεν ήθελα κι εγώ συνέχεια να είμαι με μια κάμερα και να είμαι μπύρι και να χάνω το νόημα της συζήτησης, φιλενάδα, κατάλαβες. Δεν μπορώ εγώ να χάνω επεισόδια της συζήτησης με τα κορίτσια, με τίποτα. Οπότε γενικά, επειδή είμαι και σε mood διακοπών, δεν μπορώ συνέχεια να βλογκάρω. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ βλέπεις, δεν σε αφήνω και έτσι. Κάπου εδώ θέλω να σου πω
όμως ότι την Κυριακή φεύγουμε από Καβάλα και θα συνεχίσουμε στον πύργο Ηλίας. Εκεί θα απέχουμε από το YouTube, ουσιαστικά δεν θα είμαι ενεργή στο YouTube για 2 εβδομάδες, γιατί πραγματικά θέλω να ξεκουραστώ, θα είμαστε όλη η οικογένεια μαζί και μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να τραβάω, γιατί θα είναι και τα πεθερικά μου μαζί, οπότε είναι λίγο δύσκολο. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ ντρέπομαι. Καλά, δεν είμαι και το άτομο που ντρέπομαι, αλλά στην εκείνη συνθήκη δεν με παίρνει πολλά να κάνω. Θα σε έχω όμως ενημερωμένη σε stories και στο TikTok. Και κάπου εδώ θέλω να πας από κάτω να δεις και το TikTok μου, γιατί κάνω και κάποια πραγματάκια τώρα τελευταία στο TikTok. Αμέ, οπότε κλείνω γιατί πολλά είπα και σε παίρνω μαζί μου στην Ηρακλίτσα. Γεια σας ξανά. Λοιπόν, η φάση είναι ότι πάμε για θάλασσα, αλλά βρέχει. Αλλά εμείς δεν πτωούμαστε. Όχι, γιατί τα καλύτερα μπάνια γίνονται μικροβροχή. Άσχετα αν εδώ πέρα στην Καβάλα και γενικά στην Βόρεια Ελλάδα υπάρχει ο κεραυνός του αιώνα, το αστροπελέκι του αιώνα. Αλλά εμείς δεν πτωούμαστε. Ας είναι κάπως έτσι, υπάρχουν σταγόνες απλά παντού και εμείς έχουμε φουλ ανοιχτά τα παράθυρα. Έτσι και χρωσιζόμαστε κιόλας. Από το παλιό είναι ο παραθαλάσσιος δρόμος ουσιαστικά της Καβάλας, ο παλιός δρόμος της Καβάλας, ακριβώς από πάνω μας είναι η Εγνατία. Το παλιό βασικά είναι ακριβώς δίπλα από την Ηρακλίτσα και μετά είναι και η πέρα μας, αν ενδιαφέρεσαι. Είναι πάρα πολύ ωραία τα σπίτια, παιδιά. Είναι ένα παραθαλάσσιο τουριστικό μέρος δίπλα στην Καβάλα ουσιαστικά, το οποίο το επισκέπτεται κάθε χρόνο ο τουρίστας από όλα τα μέρη και εμείς εδώ οι Αθηναίοι χρόνια και ζαμάνια περνάμε το παλιό και γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ ακριβώς δίπλα μου είναι και το Κικαμπού Μπιτζόμπαρο, τέλειο στο παλιό, φοβερό, γενικά έχει πολύ ωραία μπιτζόμπαρα. Αυτά. Και τώρα μπαίνουμε στο χωριό της Ηρακλίτσας. Όπως βλέπετε έχει και το σήμα εδώ πέρα I love Ηρακλίτσα, εννοείται ότι αγαπάμε Ηρακλίτσα εδώ πέρα. Οπότε για να πάμε τώρα στην παραλία, εμείς θα μπούμε μέσα στο χωριό όπως βλέπεις και ο δρόμος απάνω συνεχίζει για Πέραμο. Λοιπόν, θα μπούμε στο χωριούλι εδώ, προσέχουμε και τους τουρίστες, μην τους πατήσουμε και πληρώνουμε ανθρώπους. Λοιπόν, και όπως βλέπεις περνάμε μέσα από το χωριό, αρκετή κίνηση λόγω 15 Αύγουστου και έχω να πω ότι η εκκλησία που θα συναντήσουμε του Γρου γιορτάζει το 15 Αύγουστο και καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας πανικός. Παιδάκια, μπρατσάκια, οικογένειες, όλα κομπλέ. Βλέπουμε και τον τουρίστα εδώ πέρα με το στρώμα. Προσέχουμε τα παιδάκια, δεν τα πατάμε, αλλά τα αγαπάμε. Συνεχίζουμε στο χωριουδάκι. Χωριό μου, χωριουδάκι μου, λουλούντες. Και προχωράμε να πάμε να βρούμε την παραλία. Βλέπουμε και εδώ και ένα μεγάλο stop και σταματάμε και βλέπουμε αριστερά και δεξιά. Δεν περνάει κανένας. Και προχωράμε. Αυτά. Και από την άλλη μεριά της Ηρακλίτσας είναι εδώ πέρα τα ψαράδικα. Και προχωράμε, προχωράμε, προχωράμε. Εδώ είναι τα τσιπουράδικα, ψαροταβέρνα. Η Ρέμβη είναι βασικά. Τώρα που πήγε η Ελένη. Φρόγκο. Εκεί. Που, εκεί, από εκεί, 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 από εκεί. Να, α, το φρόγκο. Το βρήκαμε. Ωραία. Και φτάσαμε που λέτε στη Ρέμβη. Αυτό είναι το Frog Beach Bar. Λοιπόν, και εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ωραίο τουριστικό μέρος. Είναι το τέρμα ουσιαστικά της Ηρακλίτσας. Θα σου γυρίσω λίγο την κάμερα να δεις τι ωραία που είναι και από εδώ.
Λοιπόν, και η μέρα μας, όπως βλέπετε, τελειώνει με την μπαλκονάτη θέα. Λοιπόν, εμείς ήρθαμε, περάσαμε τέλεια στη Ρέμβη. Παιδιά, πραγματικά, αν έρθετε στην Καβάλα, αξίζει να πάτε. Είναι στο τέρμα της Ηρακλίτσας, όπως σας προείπα, στη διαδρομή. Και ήρθαμε τώρα, εντωμεταξύ, όπως είδατε, ήπιαμε και τις μπυρίτσες μας. Φάγαμε και τα πατατάκια μας, γιατί εντάξει, okay, το brunch, αλλά μας έπιασε μία λόρδα. Και τώρα ήθελα κάτι και να έχει και την πρωτεΐνη μέσα, δηλαδή να χορτάσω, αλλά και παράλληλα να είναι και θρεπτικό και υγιεινό. Θρεπτικό. Α, υγιεινό. Λοιπόν, έφτιαξα, βασικά η Ουρανία έφτιαξε ένα τοστάκι πολύ σπορό, όπως βλέπεις. Έβαλε καπνιστό τόνο, ρόκα. Τι άλλο έβαλες μέσα? Α, σος γιαουρτιού με λίγο μαγιονέζα, αλάτι, πιπέρι. Έβαλες κάτι άλλο? Όχι, κομπλέ. Οπότε θα φάμε αυτό, θα απολαύσουμε την θέα από το μπαλκόνι και θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Και γεια σας ξανά, Σάββατο σήμερα. Πώς περνάνε, παιδιά, σήμερα? Γεια σας, κουκλίτσες μου. Έχω και την παρέα. Μπορεί να μην θέλουν εδώ πέρα να τα πείτε τέτα τέτ, να σας γνωρίσω, ντρέπονται, αλλά το πετάνε, να ξέρεις. Λοιπόν, Σάββατο που λέτε σήμερα και κατεβήκαμε για το καθιερωμένο το καφέ. Είμαστε εδώ πέρα στο Τελωνίο, σε ένα καινούργιο μαγαζί που λέγεται Σίβιου. Σιωπή! Λοιπόν, η Ελένη όμως δεν τρέπεται, την ξέρετε την Ελένη. Η Κική δεν θέλει να εμφανιστεί, είναι για πιο καταστάσεις γκαγκάν. Έτσι, έτσι, έτσι. Την ακούτε όμως τη φωνή της, να ξέρετε. Την κόψετε όμως. Δεν την κόβουμε. Λοιπόν, οπότε λοιπόν είμαι εδώ πέρα στο Sea View Kitchen Bar, ένα καινούριο μαγαζί εδώ πέρα στην Καβάλα, το οποίο μπορείς να απολαύσεις τον καφέ σου, αλλά έχει και πρωινό. Έχει ένα μπουφέ που μπορείς να βάλεις όσες φορές θέλεις και να τα γευτείς. Και θέλω να σου δείξω τι βάλαμε εμείς. Κοίτα εδώ τι γίνεται, και ο καφές και ο καφές και ο άλλος ο καφές, ο οποίος έχει χυθεί. Θα πάρεις λεφτάκι, Κίτσα. Μάλλον θα δώσεις όμως για να πληρώσεις. Λοιπόν, και εδώ πέρα τα τούμπανα τα πρωινά. Προς όσες φορές θέλεις και όσο θέλεις, μόνο με 5 ευρώ. Καλό, καλό. Λοιπόν, και κάπου εδώ, τώρα θα σε κλείσω. Έτσι, έτσι. Πες τα, να ακούγεται εδώ πέρα. Λοιπόν, ένα τέλειο μαγαζί όπως σου έδειξα στα πλάνα. Λοιπόν, θα απολαύσω τον καφέ μου, θα φάω και το πρωινό και θα τα πούμε μετά. Γεια! Γυρίσαμε λοιπόν και έχω βάλει στο φούρνο nuggets, κοτόπουλο και πατατούλες να φάμε. Αν και να σου πω την αλήθεια, εγώ έχω σκάσει με το πρωινό. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, παιδιά, το μαγαζί. Πραγματικά τρως, πίνεις μόνο με 5 ευρώ όσο θες και όσο θέλεις. Έτσι. Οπότε εγώ τώρα έβαλα nuggets με πατάτες να φάει όποιος δεν πεινάει. Η Ουρανία, εσύ που πήγες? Ουρανία. Με γράφει η Ουρανία. Ουρανία. Τζατζούνια. Έλα εδώ, πες μας εσύ τι έκανες. Πες μας. Εσύ που πήγες, παιδί μου? Το πασαίο. Τι το πασαίο, θα τους πεις εδώ πέρα? Καφετέρια στην αγορά κάτω. Παραλία. Πολύ info. Δηλαδή τόσο info πια που τους έχεις κάνει άστα να πάμε. Δώσε, παιδί μου, περισσότερη πληροφορία. Ο άνθρωπος δεν είναι όλοι από Καβάλα, δεν ξέρουνε. Τι στην είναι παραλία εδώ, κάτω, εδώ, εδώ, ναι, ναι. Στην παραλία κάτω, στο πασαίο. Και τι μπορούν να βρουν στο πασαίο, πέρα από καφέ? Καφέ, σοκολάτες, σχημούς, σμούθις, φαγητά, ορεκτικά, σαλάτες. Μπραντς. Κυρία. Κυρία. Κυρία Σπιάτα. Κυρία. Κυρίω Σπιάτα, ναι. Μπραντς έχει. Ναι, 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 ναι. Κύριε, πολύ και ποτά. Άι και ποτά. Πασαίο. Πασαίο. Δεν έχω πάει στο πασαίο, αλλά για να πήγε η Ουρανία και να της άρεσε, καλό πήρα το πασαίο. Πήρα σοκολάτα καρύδα, ωραία ήταν. Α, ήταν, πήρε σοκολάτα καρύδα. Πολύ ωραίο. 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 Λοιπόν, οπότε θα σας δείξω και το φαγητό όταν θα γίνει και δεν ξέρω μετά τι θα κάνουμε πραγματικά. Α, ξέχασα να σας πω ότι, όχι, σας το είπα, Σάββατο είναι σήμερα και εμείς αύριο κανονικά έπρεπε να φύγουμε. Αλλά, but, έδωσε καιρικό φαινόμενο σας κατά. Λάθος. Έδωσε καιρικό φαινόμενο έξαλλο με καταιγίδες και επειδή εγώ θα συνεχίσω τις διακοπές μου Καβάλα Πύργο, από τα Γιάννενα που θα περάσω γενικά, Πρέβεζα, Αμφιλοχία, Ρίο Αντίριο, δίνει καταιγίδες. Οπότε εγώ δεν είμαι για πολλά πολλά. Γενικά εγώ με τη βροχή όταν ταξιδεύω δεν μου αρέσει καθόλου και μπορεί κιόλας να μην μπορώ να το διαχειριστώ γιατί έχω και αυτό εδώ πέρα μαζί μου. Κατάλαβες. Οπότε μάλλον θα κάτσω στα αυγά μου, άλλες δύο μέρες στην Καβάλα έξτρα. Αύριο είναι Κυριακή, μας βλέπω αν έχει καλό καιρό όλη μέρα. Από βραδύς και ολονυχτής. Τι είπα τώρα?
Από βραδείς χιονονυχτής. Από τη μέρα μέχρι τη νύχτα θα πάμε για μπάνιο και 15 Αύγουστο κάτι θα κάνουμε. Δεν ξέρω τι ακόμα. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε το φαΐ να γίνει. Γεια! Έχουν περάσει λοιπόν μερικές ώρες και τώρα θα κάτσουμε να φάμε. Και γεια σας ξανά. Εγώ τελικά έφυγα. Φύγαμε Κυριακή από Καβάλα. Το διαχειριστήκαμε μια χαρά. Βρήκαμε μόνο βροχή στη Θεσσαλονίκη και στην Άρτα. Νομίζω Σίβωτα. Έτσι έλεγε. Πολλά τα χιλιόμετρα. Μαραθώνε το ταξίδι. Πραγματικά. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία η διαδρομή. Πήραμε και το καραβάκι κύριο Αντήριο. Και έφτασα στον πύργο. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στον πύργο. Όπως βλέπετε βρήκα και το αγόρι μου. Βρεθήκαμε. Γεια! Yeah. Είμαστε που λέτε πύργο, το διαχειριστήκαμε μια χαρά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στην Καβάλα δεν είχε βροχή. Οπότε λέω, εντάξει τώρα, δύο μέρες πάνω, δύο μέρες κάτω, καλύτερα να φύγουμε, να συναντήσουμε τα αγόρια. Είμαστε εδώ, κάναμε εδώ ήδη 15 Αύγουστο. Χάρηκα που ήρθε. Εννοείται. Η μάνα σου είχε γιατί ήταν Καβάλα. Το ξέρουνε καλέ. Αφού είναι το vlog της Καβάλας, το νούμερο 2. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα από τη στιγμή που είμαστε πύργο να το κλείσουμε αυτό το βίντεο. Δεν υπάρχει λόγος να είμαστε πύργο και ο τίτλος να είναι Καβάλα vlog 2. Σωστά? Ναι. Σωστά. Οπότε πιστεύω να σας κράτησα πολύ καλή παρέα και στα 3 vlog με το car vlog, το vlog 1 και το vlog 2 της Καβάλας. Να είμαστε καλά να πάμε και του χρόνου. Του χρόνου θα έρθεις κι εσύ, Καβάλα. Okay. Ετοιμάσου. Οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε το vlog μαζί. Λοιπόν, αν σας άρεσε, τι θα κάνουνε? Like, εγγραφή. Και να χτυπήσουνε και το... το καμπανάκι. Ωραία, εννοείται ότι, μας ακολουθάτε και στο Instagram, αλλά και στο TikTok. Γιατί κάνουμε ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, οπότε, μέχρι να τα πούμε, τώρα θα τα πούμε από Σεπτέμβριο. Μην ξεχνάτε φυσικά να μας κάνετε follow στο Instagram και στο TikTok. Να μας βλέπετε εκεί πέρα καθημερινά. Οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο. Να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.